Καλημέρα σας, καλημέρα. Στην Γερμανία που και ανταποκριτής της εφημερίδας Συντακτός, να πούμε βέβαια. Αλλά εμένα μου λείπει τακτικά η φωνή του. Ναι. Η χαρακτηριστική. Και το πλούσιο ρεπορτάζ. Και πάντα έχει και το καλύτερο ρεπορτάζ. Στη Γερμανία που τα πράγματα χτες εξελίχθηκαν με τραγικό τρόπο. 12 οι νεκροί, 48 οι τραυματίες. Αρκετοί από αυτούς, 7 ή 8 χαροπαλεύουν. Τι νεότερα έχουμε, Παντελή? Ναι, να τα πάρουμε τα πράγματα. 12 νεκροί, όπως είπατε, 48 οι τραυματίες. Η αστυνομία επίσημα δεν έχει χαρακτηρίσει το γεγονός ως τρομοκρατία. Δεν υπάρχει όμως καμία αμφιβολία πια, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα γερμανικά μέσα, ότι πρόκειται για τρομοκρατικό χτύπημα. Και μάλιστα, ο δράστης, από ό,τι λένε τα δημοσιεύματα, είναι Πακιστανός ή Αφγανός, ο οποίος είχε έρθει στη Γερμανία ως πρόσφυγας τον Φεβρουάριο του 2016, άγνωστο από πού. Επειδή όμως έχει δώσει πολλά διαφορετικά ονόματα και επειδή ήδη ήταν θεσιμασμένος για μικροκλοπές στη Γερμανία, δεν ξέρουμε ακριβώς την εθνικότητά του. Τι έκανε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός? Από ό,τι λένε τα πρώτα στοιχεία, χθες το απόγευμα, πιθανότατα στην Πολωνία, σκότωσε τον οδηγό του φορτηγού, απήγαγε το φορτηγό, ήρθε στο Βερολίνο, το οποίο είναι 60 χιλιόμετρα από την Πολωνία, πάρκαρε το φορτηγό σε ένα πάρκο κοντά στην περιοχή, η περιοχή που έγινε το χτύπημα είναι η πιο πολυσύχναστη του δυτικού Βερολίνου, και γύρω στις 8 το απόγευμα, όταν η παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη αγορά ήταν πια γεμάτη από κόσμο και τα γύρω-γύρω μαγαζιά γεμάτα και αυτά από κόσμο που έκανε τα ψώνια του, πήρε το φορτηγό και έπεσε πάνω στη χριστουγεννιάτικη αγορά, παρατήροντας τους πάντες και τα πάντα, σκοτώνοντας και σπέρνοντας τον τρόμο. Μπήκε από τη μία πλευρά της αγοράς, διέσχισε την αγορά 50 μέτρα και βγήκε από την άλλη πλευρά. Εκεί παράτησε το αυτοκίνητο, έφυγε 10 λεπτά αργότερα βέβαια στην ελίφη. Μίσα στο αυτοκίνητο, στο κουμπούκλιο του οδηγού, βρέθηκε πιθανότατα ο οδηγός του φορτηγού αυτού, ο Πολωνός οδηγός. Να πούμε ότι πρόκειται για μια χριστουγεννιάτικη αγορά η οποία μαζεύει χιλιάδες κόσμο κάθε μέρα και μάλιστα και χιλιάδες τουρίστες, επειδή βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του Βερολίνου. Ήταν δηλαδή ένα χτύπημα το οποίο πολλοί περίμεναν. Υπήρχαν πληροφορίες ότι θα χτυπήσουν σε χριστουγεννιάτικη αγορά, όμως ήταν πολύ λίγα τα μέτρα που μπορούσαν να πάρουν. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι προχθές πήγαμε με συνάδελφο που είχε έρθει από τις Βρυξέλλες σε αυτή τη χριστουγεννιάτικη αγορά. Πήγαμε να μπούμε μέσα και επειδή κρατούσε ένα βαλιτσάκι, η security της αγοράς δεν μας άφησε να μπούμε. Άρα κάτι περίμεναν. Όμως φαίνεται ότι δεν περίμεναν ότι θα πέσει ένα φορτηγό πάνω σε αυτή την αγορά. Βέβαια υπήρχε το προηγούμενο των κανόν, αλλά που με τον ίδιο τρόπο σχεδόν είχαμε την τρομοκρατική αυτή επίθεση. Εκείνο το οποίο κάνει εντύπωση με την περιγραφή, τη συγκλονιστική που μας έκανες, είναι ότι αυτός ο Πακιστανός, ο οποίος πήρε ένα αυτοκίνητο από την Πολωνία, πέρασε τα γερμανικά σύνορα, ενώ είναι σεσημασμένος σε μια Γερμανία που βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό και ελέγχει τα πάντα. Εδώ έλεγχε το βαλιτσάκι του συναδέλφου. Τα ίδια μας έλεγε και ο Νικόλας Βαφιάδης, ο οποίος βρέθηκε και εκείνος προημερών στην ίδια αγορά. Πώς πέρασε τώρα αυτό το αυτοκίνητο, ένας Θεός ξέρει. Και πώς κατάφερε να φτάσει ένα φορτηγό αυτοκίνητο, έτσι, κλεμμένο, σε μια αγορά ουσιαστικά, όπου υπάρχουν πεζοί, έτσι, μια οργανωμένη χριστουγεννιάτικη αγορά. Και βέβαια μιλάμε ότι αυτό έχει προκαλέσει πανικό σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες με έκτακτα μέτρα. Στη Γαλλία, στην Ιταλία, παντού, παντού, παντού. Σε συνδυασμό με τη δολοφονία του Ρώσου πρέσβη στην Τουρκία, η τρομοκρατία κάνει έντονη την παρουσία της. Και το Ισλαμικό κράτος φαίνεται ότι έχει αποφασίσει να ματοκυλήσει τις μέρες αυτών των γιορτών.